Φοβερή συνάντηση πέρα από τον κύριο Γιάννη. Έχουμε εδώ τον κύριο Κώστα, πρωινό ακροατή της εκπομπής μας από μακριά. Μας ακούει στο Ιράκ. Από το Ιράκ, ναι, από την έρημο. Μες στην έρημο. Μες στην έρημο, κανονικά. Ρε φίλε, εσύ πώς βρέθηκες εκεί? Αναγκάστηκα, πήγα να δουλέψω. Ναι, όχι, ενώ τι, είσαι εκεί σε έργα? Ναι, έχει αναλάβει μια ελληνική εταιρεία ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και ήμουν εκεί εργοταξιάρχης. 3 χρόνια, τελείωσα όμως. Α, τέλος. Γύρισα. Α, ναι. Τώρα ήρθες. Είμαι καμιά 20 μέρες. Δεν μου λες κάτι. Επειδή έχεις πάρει τώρα το κολλάι με τους δρόμους, γιατί είδα κάτι δρόμους, άμα δείτε παιδιά τους δρόμους εκεί πέρα θα κλαίτε. Δεν μπορείτε να πάρετε και να φτιάξετε και εδώ πέρα τους δρόμους, εδώ με στοιχείο να. Βεβαίως μπορούμε. Γίνεται αυτό? Βέβαια γίνεται, όλα γίνονται. Εν τω μεταξύ, είδα, αυτό ήταν υπό την επίβλεψη της τράπεζας. Είχες βάλει και μια παγκόσμια τράπεζα. Ναι, είναι από τους Αμερικάνους, από την παγκόσμια τράπεζα. Ωραία, για πες μου κάτι εκεί πέρα. Μόνος ήσουν εκεί ή με οικογένεια? Μόνος μου. Ωραία, εύκολα, δύσκολα? Δηλαδή κάποια στιγμή τελείωνε η δουλειά, τι έκανες? Σπίτι. Αναγκαστικά μέσα σε ένα κοντέινερ ζεις. Κοντέινερ? Ναι, βέβαια. Τα hot spot εδώ είναι λουξ μπροστά στα δικά μας. Air condition και τέτοια? Ναι, βεβαίως έχει. Δεν είχε δηλαδή να πας κάπου να πιεις καφέ, ξέρω εγώ να... Η πιο κοντινή πόλη ήταν 150 χιλιόμετρα. Αλλά είναι επικίνδυνα, καλύτερα να μένεις και να κάνεις τη δουλειά σου μόνο. Δηλαδή ήταν, ίσως ένα δουλειά κοντέινερ, Ναι, μόνο. Ωραία. 7 ημέρες την εβδομάδα. Αλλά μακάρι να υπάρχει δουλειά, γιατί σε αυτές τις συνθήκες μόνο έτσι περνάει ο καιρός. Σωστό, αυτό, σωστό. Πάντως είδα τώρα κάτι διακοπές, δηλαδή τώρα τα... Ναι, λίγο πρέπει να σου φαίνεται εδώ ότι ήρθες... Λίγο χρώμα, μου λείπει λίγο χρώμα, παίρνω το χρώμα μου και θα επανέλθω. Έλληνες άλλους είχες εκεί πέρα? Όχι, κανένα. Μόνος σου? Μόνος μου, ναι. Και γλώσσα αγγλικά, Αγγλικά. Ή έμαθες και λίγο... Έμαθα και λίγο, να τους καταλαβαίνω βέβαια, όχι να τα μιλάω, ναι. Αλλά είναι η δεύτερη φορά που κατέβηκα κάτω εγώ, οπότε ψιλοκαταλάβαινα. Αλλά αγγλικά, ναι, είναι η γλώσσα του έργου είναι αγγλικά. Εκεί μας στείλατε τα παιδιά μας, στο Ιράκ, στο Ιράν, άλλο το Ιράκ, άλλο το Ιράν. Άλλο. Μάλιστα έχουμε και κόντρα, δεν είμαστε. Επικίνδυνα τώρα εκεί πέρα. Πάρα πολύ. Ήταν επικίνδυνα. Πάρα πολύ επικίνδυνα, ναι. Μπράβο, ρε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, χαιρόμουν ιδιαίτερα πάντως το πρωί, ξέρεις, που μπαίνανε κόσμος και άκουγε την εκπομπή. Έβλεπα ανθρώπους, έβλεπα, ξέρω εγώ, κάποιους από μακριά, κάποιους από καράβια. Έβλεπα και από το Ιράκ, ας πούμε, ο Κώστας, λέω, για φαντάσου τώρα με την τεχνολογία, σ' ακούει ο άλλος, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Και ένιωθες λίγο, τέλος πάντων. Εντάξει, έσπαγες λίγο ότι. Έσπαγες λίγο, ναι, άκουες και λίγο ελληνικά. Λίγο ελληνικά, ακριβώς. Τέλος πάντων, μπράβο. Καλή συνέχεια. Κωστάκι, να είσαι καλά.